Είμαστε καλά, φωνάζει το χωριό. Τρελό από χαρά! Κορδίσμο Μαραβέγιας μου ρε παιδιά. Έχετε κοινό, τι ωραία παιδιά. Έχουμε κοινό, για σένα τους φέραμε. Τι ωραία, τους φέραμε νωρίτερα για τη μέρα που θα ερχόσουν. Είδες που ήρθα έκπληξη. Τι κάνεις αγάπη. Πέρασε ένα βανάκι παιδιά το πρωί. Ναι. Καλό μεσημεράκι έγραφε. Θέλω λίγο να, ένα κοντινό λίγο στον κύριο Μαραβέγια, ο οποίος βρήκε το ίδιο πράσινο με τα μάτια του. Τυχερή και η κυρία Τόνια Μαραβέγια. Μαραβέγια, τι λέμε τώρα. Σωτηροπούλου γράφει το κουδούνι. Αλλάξτε τα αυτά. Αυτά θα είσαι σε αυτά. Το δικό μου όνομα δεν υπάρχει καν. Τουλάχιστον σε λέμε τότε Κωστή Σωτηρόπουλο. Δηλαδή, ας πάρει κάποιο. Ωραία, είμαστε εδώ. Κοίταξε, ήθελα πάρα πολύ. Πάσχα. Τα βάγια. Καλοκαιρινό. Είσαι υπέροχος. Κάθισε, κάθισε. Κοίταξε τώρα το σκηνικό αυτό που έχουμε στήσει, το οποίο μου έκανε στην αρχή μια εντύπωση. Τώρα καταλαβαίνω τι γίνεται. Περνάς όμορφα, πουλάκι μου, μετακομίζεις, μετακομίζεις. Ο Ανδρέας το είπε. Κοίταξε, εδώ πέρα οι Αλκατράς αυτοί τα προδίδουν όλα, μην τους λέτε. Μην θεωρείτε ότι μένουν μεταξύ σας. Καταρχάς, ευχαριστώ γιατί με κάνετε να αισθάνομαι πραγματικά σαν το σπίτι. Σαν το σπίτι. Α, Κωστή μου, πώς είσαι, Κωστή μου. Είμαι αυτό, είσαι επί αυτό. 10. Επί 10, ε. Το πρόβλημα με τις σκούτες είναι ότι συγκινείς όταν τα μαζεύεις και τα μισείς όταν τα βγάζεις. Α, γιατί το πρέπει να τα τοποθετείς πάλι. Γράψε τραγούδι πάνω σε ναι, αυτό. Έχουν γραφτεί για τη μετακόμιση πολλά. Ναι, αλλά. Λεωνόρα Ζουγανέλη. Η μετακόμιση το έχετε. Και ένα άλλο χαρτοκιβώτη Ανουνού που είχε γράψει στο δίσκο της Άλκης Πρωτοψάλτη, νομίζω. Ναι, όχι, απλά δεν είσαι σπίτι σου, είναι εκπομπή γιατί λέμε ναι, ναι. Ένιωσε παραπανήσια άνετα, okay. Με έγραψε ο άνθρωπο. Ο Ανδρέας είναι κολλητούς. Κυκλοπαίδια και τα ξέρει όλα, γι' αυτό τον ρώτησε. Είναι κυκλοπαίδια ο Πίκολο, είναι! Πίκολο η κυκλοπαίδια, αλλά είναι. Αρχικά τώρα είστε εδώ και καιρό που κουτοποιείστε. Κοίταξε, εγώ να σου μιλήσω είναι η πρώτη φορά που κάνω τόσο μεγάλη μετακόμιση. Ενώ μεγάλη μετακόμιση, διότι η πρώτη ήταν, πήραμε λίγα πράγματα και δοκιμάσαμε να μείνουμε μαζί. Και τα πήγατε σούπερ. Όταν όμως, κάτσε γιατί μου λένε να στρίψω. Βέβαια, όταν όμως, είσαι κι εσύ. Περνάνε τα χρόνια. Τι συζορεύονται αντικείμενα. Όχι, είναι εκτός τα γνωστά που πρέπει να πεταχτούν τα περισσότερα, που είναι δύσκολο, σε νιώθω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα μετακομίζεις μέσα στο καλοκαίρι. Για να κάνεις διαλογή, τι κρατάω, τι διώχνω, δεν γίνεται. Αλλά λες, τα παίρνω όλα και βλέπουμε. Όχι, μπράβο, να το λάθος. Χειροκροτήστε το λάθος. Γιατί είναι λάθος. Εγώ έχω κούτα με πράγματα που δεν ξέρω, που είναι η μετακόμιση πριν 15 χρόνια. Από ένα σπίτι κάτι είχα βάλει σε αυτό που δεν το χρειαζόμουν πολύ και λέω εντάξει, θα το βάλει σε κούτα αφού έχει και αποθήκη. Αυτή η κούτα που μπορεί να έχει και τους δικούς μου μέσα, δεν ξέρω πια, μεταφέρεται από μετακόμιση σε μετακόμιση. Γιατί όταν πας να ανοίξεις την κούτα, λες τώρα ας την αυτή τελευταία, πάω να βγάλω τα πρώτες ανάγκες που θέλω και χρησιμοποιώ, αλλά αυτές οι κούτες μένουν να ξέρεις, τσιμπιδάκι. Ναι, αλλά μπορείς να τις κάνεις ένα τραπεζάκι, να κάθεσαι πάνω καλή ώρα σκαμπό. Καλά μπορώ, αλλά να ζήσουμε και σε μία ανθρωπιά σου με τις κούτες, ρε, εκτός και αν είναι στυλ. Το ακούω αυτό το στυλ. Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά θέλει σίγουρα, δεν θέλει άγχος η τακτοποίηση σε ένα νέο σπίτι. Ούτε μετακόμιση, ναι. Να σου πω, θέλει άγχος. Και επίσης ένας νέος κόσμος, ένα νέο σύμπαν είναι. Έχετε βρει το σπίτι ή απλά κάνετε φούτες. Σας έχω ικανούς για όλα. Όχι, είστε αυτό το ζευγάρι. Αλλά ξέρω τι ρωτάω εγώ. Σήμερα είμαστε πολύ συγκινημένοι γιατί θα έρθει επιτέλους μετά από 20 μέρες στο ψυγείο. Θα κάψετε ρεύμα δηλαδή. Θα δούμε. Είχε έρθει ένα παιδιά. Τώρα τι λέμε, τώρα συνέντευξη κάνουμε για. Μα αυτή είναι η συνέντευξη. Κλειδαρότρυπα. Ο δικός μας Μαυρίκιος Μαυρίκιου. Λοιπόν, άκου Νίκο, ήρθε ένα το οποίο ανέβηκε με τα κόπων και βασάνων, διότι δεν μπορούσε να περάσει από τη σκάλα. Οπότε ήρθε γερανός, έφυγε. Ήρθε άλλος γερανός τηλεσκοπικός. Είναι αυτό το έκθεμα που κρέμεται ένα ψυγείο στη γειτονιά και λες, Θεέ μου. Α, λες τι ωραίο είναι ακριβό έργο τέχνης. Μπαίνει με τα κόπων σε ένα πολύ στενάκι χώρο, σε ένα πολύ στενό χώρο που έχει κουζίνα. Το βάζουμε μετά από 4 ώρες στην πρίζα και κάνει ένα. Το σπίτι αυτό ήταν haunted, δηλαδή θυκιωμένο. Δεν είναι, γιατί έβαλε ένα ψυγείο και έπεσε όλο. Κάει και το ψυγείο. Όχι, δεν κάει. Ναι, κάει και το ψυγείο. Απ' τύχη.